Καλησπέρα σας κύριε Χριστόδουλε και κύριε Μαυρίδη. Υπάρχει μια γνωστοποίηση από την υπηρεσία σας ότι χαλάει ο καιρός και γίνεται και μια προειδοποίηση στους πολίτες να πάρουν μέτρα. Τι ακριβώς θα συναντήσουμε καιρικά τις επόμενες ώρες, τι θα συμβεί? Ακριβώς. Νωρίτερα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την επισήμανση πως αναμένουμε μεταβολή του καιρού από τις βραδινές ώρες της Τρίτης, με κύριο χαρακτηριστικό τις βροχές αλλά και τις ισχυρές καταιγίδες που θα σαρώσουν και την περιοχή μας, τη Δυτική Μακεδονία. Ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα που κινείται από την Ιταλία αυτή τη στιγμή προς την Ελλάδα θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα και τη Δυτική Μακεδονία με αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε προηγουμένως, βροχές δηλαδή και ισχυρές καταιγίδες. Πιο συγκεκριμένα, από αύριο το πρωί περιμένουμε στην Κοζάνη και στις άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας βροχοπτώσεις που θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής μέρας και μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα βέβαια, αλλά η αυριανή μέρα θα είναι μια βροχερή μέρα, καμία σχέση με τη σημερινή βέβαια. Είναι αυτό που ισχύει, η απόλυτη ηρεμία η σημερινή μέρα πριν την τέλεια καταιγίδα. Έτσι αύριο βροχές, καταιγίδες, το επισημαίνει αυτό το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Έχουμε στείλει και έκτακτα δελτία και ανακοινώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Μάλιστα. Κώστα. Σήμερα πάντως μια γρήγορη ματιά που είδα τις μεγάλες κορυφές της Δυτικής Μακεδονίας και στο Σινιάτσικο και στο Βόρα είχαμε χιονόπτωση. Παρά την ηλιοφάνεια, βεβαίως αυτό είναι σε πολύ μεγάλα ύψη. Ακριβώς κύριε Μαυρίδη, σε μεγάλα υψόμετρα πάνω από τα 1700 μέτρα αναμένονται και κάποιες χιονοπτώσεις. Βέβαια για την αυριανή μέρα η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στη Δυτική Μακεδονία θα βρίσκεται κοντά στους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα όμως, όπως είπαμε, σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1700-1800 μέτρα, ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για τις κορυφές των βουνών, θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις που δεν δημιουργούν προβλήματα σε αυτά τα υψόμετρα ή όποιες χιονοπτώσεις εκδηλωθούν. Για τις υπόλοιπες λοιπόν περιοχές στα χαμηλότερα υψόμετρα δεν προβλέπονται χιονοπτώσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι βροχές. Χρειάζεται, όπως είπατε, προσοχή, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξέρει ακριβώς το μέγεθος των φαινομένων και το αν θα προκύψουν προβλήματα, κυρίως στον οδικό άξονα, έτσι. Ακριβώς όπως σωστά επισημαίνει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται ισχυρά φαινόμενα, τοπικά έντονες καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό και η προειδοποίηση της πολιτικής προστασίας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, αλλά και στους πολίτες, προκειμένου να λάβουν τα μέτρα αυτοπροστασίας, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τις απολύτως απαραίτητες για αύριο Τετάρτη, που περιμένουμε και την εκείνη η μέρα που είναι τα περισσότερα φαινόμενα. Εξάλλου ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού, αλλά καλό θα είναι και λόγω του καιρού αύριο να έχουμε περιορισμένες μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις μετακινήσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Σαλανίδη. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε.